Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, και μετά θα τα πείτε, έχετε να πείτε μετά. Λοιπόν, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω και μετά θα τα πείτε μεταξύ σας όλα. Για να μ' ακούσετε κιόλας. Λοιπόν, καλησπέρα. Λοιπόν, απόψε είμαστε σε μια περιοχή, το έχω ξαναπεί κατά το παρελθόν, όπου πραγματικά τους ανθρώπους που ζουν εδώ και έχουν τις περιουσίες τους, τους ζηλεύω. Και τους ζηλεύω γιατί. Γιατί τους λείπει λίγο πράσινο βέβαια, αλλά αυτό με τα χρόνια αποκτάται. Είναι μια περιοχή η οποία είναι νεόθνητη και ευτυχώς, δεν επετράπησαν να γίνουν ψηλά κτίρια, δηλαδή τριόροφα, τετραόροφα και πενταόροφα κάποτε που γίνανε στην υπόλοιπη πόλη. Έχουν την ησυχία τους, είναι μια γειτονιά, γνωρίζονται μεταξύ τους, γιατί πάρα πολλοί, ειδικά οι πιο μεγάλοι, ήρθαν κάποτε εδώ μακριά σε εισαγωγικά από τον πολιτισμό, αλλά στη συνέχεια κάναν τις οικογένειές τους, φτιάξαν τα σπίτια τους, πολύ όμορφα σπίτια, και βέβαια ζουν, θα έλεγα, σε σχέση με την υπόλοιπη, υπόλοιπη Αγία Παρασκευή, πολύ πιο ανθρώπινα. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά προβλήματα. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Και θέλω να πω ότι μια πόλη, η οποία, μια συνοικία, η οποία προσφάτως μπαίνει στο σχέδιο, τέλος πάντων, μετά την πράξη εφαρμογής, το κυρίαρχο είναι να αποκτήσει τις υποδομές εκείνες οι οποίες χρειάζονται. Και μια περιοχή σαν τα Πευκάκια χρειάζεται να έχει σχολεία, χρειάζεται να έχει την εκκλησία της, χρειάζεται να έχει τις παιδικές της χαρές, χρειάζεται να έχει την νηπιαγωγία της, χρειάζεται να έχει το γυμνάσιό της, το λύκειο είναι λίγο δυσκολότερο να γίνει. Λοιπόν, και βέβαια χρειάζεται και την υποδομή των ομβρίων, η οποία αυτή τη στιγμή θα σας πω στη συνέχεια που βρισκόμαστε. Και ξεκινώντας τη θητεία μας εμείς ως Δημοτική Αρχή, το πρώτο πράγμα το οποίο σκεφτήκαμε, ότι τα Πευκάκια πρέπει να αποκτήσουν νηπιαγωγείο, παιδικούς σταθμούς και το έκτο γυμνάσιο. Μέχρι σήμερα ο βρεφονηπιακός σταθμός θα λειτουργήσει την 1η Σεπτέμβρη, το γνωρίζετε όλοι, δεν χρειάζεται να σας πω που είναι, παραπάνω εδώ στη Μαχαρίου και Εσόπου. Το έκτο γυμνάσιο περιμένουμε να ανοίξει, ο ΟΣΚ περιμένει το ΣΕΣ. Το καινούριο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ αν δεν κάνω λάθος λέγεται, ούτως ώστε είναι όλα έτοιμα, τα σχέδια, ο φάκελος δηλαδή του έργου για δημοπράτηση, και σε 1,5-2 χρόνια το αργότερο, ίσως λέω πολλά τα 2 χρόνια από σήμερα, τα Πευκάκια θα αποκτήσουν το έκτο γυμνάσιο, το οποίο για όσους χρησιμοποιούν το ίντερνετ μπορούν να μπουν μέσα να δούνε περί τίνος πρόκειται, τη μακέτα, η οποία πραγματικά είναι ένα σύγχρονο κτίριο, πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, και βέβαια είναι έτοιμο και το νηπιαγωγείο στην οδό Κάδμου και Αγίου Βασιλείου, μαζί με άλλον ένα νέο βρεφονηπιακό σταθμό, τον οποίο περιμένουμε να ανοίξει. Όλα αυτά τα τρία μεγάλα έργα, τα οποία θα αλλάξουν πραγματικά τα Πευκάκια, με το που θα ανοίξει το ΕΣΠΑ, όλα θα ενταχθούν, διότι δεν είναι έργα δημόσια, τα δύο είναι από τον ΟΣΚ βέβαια, το άλλο είναι από την περιφέρεια, τα οποία είναι 100% βέβαια ότι χρηματοδοτούνται, και βέβαια στους επόμενο χρόνο, πιστεύω ότι μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή, το γυμνάσιο, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο, μπορεί να είναι λίγο περισσότερος ο χρόνος, να αποδοθεί στους κατοίκους και να μην αναγκάζονται τα παιδιά σας να φτάνουν στη Θρασιβούλου να πάνε σχολείο. Όταν πρωτοπήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακούγονταν διάφορα. Και θα σας πω ότι στα Πευκάκια υπάρχει κάποιο κύκλωμα, τα λεγόμενα ορφανά ηχόπεδα, να το πω για να συνεννοούμαστε, το οποίο λιμένονται τα Πευκάκια και χάνονται δημόσια ηχόπεδα.
Αυτό ακούγεται χρόνια. Το πόσο αλήθεια ή ψέματα ήτανε, εμείς τι κάναμε. Όταν λοιπόν αναλάβαμε πριν τον πρώτο χρόνο περίπου, αναθέσαμε σε μία δικηγόρο να ελέγξει μέσω του κτηματολογίου τα πάντα, το τι συμβαίνει. Μετά από 4-5 μήνες, 6, το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε, ο Σύλλογος ενημερώθηκε, το πόρισμα της δικηγόρου και στη συνέχεια βεβαίως, όπως είδατε όλοι σας, περιφράξαμε τα οικόπεδα του Δήμου να μην μπορεί κανείς να τα βλέπει με πονηρά. Έτσι, να μην μπορεί κανείς να είμαστε σίγουροι και να ξέρει ο Δήμος την περιουσία του. Περιουσία η οποία έχει ο Δήμος στα Πευκάκια είναι τεράστια. Πραγματικά είναι τεράστια. Πέραν των οικοπαίδων αυτών, τα 23 στρέμματα, στο που είναι για προγραμματισμένα για αθλητικούς, για αθλητικές δραστηριότητες, πότε θα γίνουν, μου λέει η κυρία, θα γίνουν, ακούστε, θα σας πω γιατί. Και βέβαια, η εκκλησία σας πραγματικά γίνεται και να είναι καλά η ψυχή αυτών που αφήσανε την κληρονομιά για να χτιστεί αυτή η εκκλησία, πραγματικά γίνεται καταπληκτική. Αγαπητοί φίλοι, ξέρετε ότι αναλάβαμε το Δήμο το 11. Και αναλάβαμε το Δήμο το 11 όταν όλοι μας ήμασταν σε μία, όχι η Δήμη, μόνο η χώρα, η κάθε οικογένεια, στη χειρότερη περίοδο που μπορούσε να υπάρξει στη χώρα μας από τότε τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ, δηλαδή θυμάμαι βέβαια και τη δεκαετία του 70, αλλά επί της ουσίας μετά το 74-75 δεν υπήρχε ποτέ χειρότερη οικονομική περίοδο για όλους μας. Τότε εμείς λοιπόν αναλάβαμε το Δήμο. Να διοικήσουμε το Δήμο μέσα σε όλη αυτή την οικονομική κρίση με πολύ μειωμένα έσοδα από την κεντρική διοίκηση. Και το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κοιτάξουμε και το κάναμε, ποιο ήταν? Αυτό που θα κάνατε και εσείς στο σπίτι σας. Να μαζέψετε τα οικονομικά, να μην σας φεύγει ούτε ευρώ πουθενά χωρίς λόγο, για να μπορέσετε να κρατήσετε το σπίτι σας, το σπίτι μας, όρθιο. Και αυτό κάναμε. Και βέβαια, όταν έχεις βάλει αυτή τη στόχευση, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις ούτε σε έργα ή δράσεις βιτρίνας, ούτε, αλλά μόνο σε δράσεις οι οποίες είναι ουσιαστικές, ρεαλιστικές και που αφορούν τους πολίτες άμεσα και αφορούν και την πόλη και το μέλλον της πόλης και το μέλλον της υγείας. Και αυτό κάναμε. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι τα κάναμε όλα. Ούτε τα μισά. Ούτε το 1/3 δεν κάναμε από αυτά που αν ήταν άλλες οικονομικές εποχές θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά τα πράγματα και στο Δήμο, αλλά ελπίζουμε και στη χώρα μας ότι τα οικονομικά τουλάχιστον θα βελτιωθούν και βεβαίως τα επόμενα χρόνια, και δεν μιλάω για την επόμενη πενταετία, αλλά μιλάω για τα επόμενα 10-15 χρόνια, θα γίνουν τα πάντα τα οποία αφορούν το μέλλον της Αγίας Παρασκευής αλλά και το μέλλον της πατρίδας μας. Και βέβαια, και περισσότερο επειδή είμαστε στα Πευκάκια, μιλάμε για την περιοχή σας. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα καθημερινότητας, τα οποία τα ξέρω, νομίζω τα ξέρουμε όλοι. Κάποιοι αγαπητοί συνάδελφοι μου είπαν να συναντήσουμε τους κατοίκους παραμονές εκλογών, να μιλήσουμε μαζί τους για τα προβλήματα που υπάρχουν στα Πευκάκια. Είναι δυνατόν ποτέ ένας δήμαρχος, μια δημοτική αρχή ή ένας υποψήφιος δήμαρχος, ο οποίος έχει κατέβει 1, 2, 3, 5, 15 φορές, 10 μέρες και 15 πριν τις εκλογές, να ζητάει ή να μην γνωρίζει τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλη την Αγία Παρασκευή. Απλά το μόνο το οποίο βέβαια αν κάνει τέτοιες κινήσεις είναι μόνο τι, για να δημιουργεί μόνο εντυπώσεις και να κάνει δημόσιες θέσεις. Εμείς δεν είμαστε των δημοσίων θέσεων βέβαια, γνωρίζαμε τα προβλήματα, εξάλλου
τόσοι και τόσοι έχετε έρθει στο γραφείο μου και βέβαια όχι μόνο στο δικό μου αλλά και στο γραφείο των αντιδημάρχων έχετε μιλήσει. Ο σύλλογός σας έχει συναντηθεί μαζί μου, ο εφημέριος της περιοχής σας, ο Παπασταύρος ο Τρικαλιώτης, πάρα πολλές φορές μας έχει ενημερώσει, άρα τα προβλήματα τα είναι γνωστά και βέβαια κυρίαρχα ήταν προβλήματα καθημερινότητας, πεζοδρόμια, τα οποία δεν υπάρχουν, για να μην σας χαϊδεύω τα αυτιά, αυτή τη στιγμή χρήματα για να γίνουν. Η μόνη περίπτωση για να γίνουν και για να φτιαχτούν πεζοδρόμια είναι μόνο το ΕΣΠΑ, τίποτα άλλο. Εάν δεν υπάρξει ΕΣΠΑ, δεν μπορεί να γίνουν έργα σε καμία πόλη της χώρας. Δεν νομίζω ότι παρακολουθώντας τους δημάρχους ή τους υποψηφίους δημάρχους τον τελευταίο μήνα ή τον τελευταίο δίμηνο στις τηλεοράσεις, να βγει και κανείς και να είπε ότι μπορεί με τα χρήματα που υπάρχουν στους δήμους, ότι μπορεί να κάνει έργα εάν δεν χρηματοδοτηθούν τα έργα από ευρωπαϊκά προγράμματα ή από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Έτσι, για να μην σας χαϊδεύει κανένα στα αυτιά, να μην σας λέει ψέματα, διότι πολιτικάτιδες δυστυχώς και παρόλη την κρίση που έχουμε περάσει σε όλα αυτά τα χρόνια, πολιτικάτιδες δυστυχώς η Ελλάδα ακόμα είναι γεμάτη. Και επειδή με τους περισσότερους γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, πάμε πάρα πολλά χρόνια, γιατί βλέπω ανθρώπους που μπορεί και 25 και 30 χρόνια να γνωρίζουμε σαν γιατρός, θυμάστε όλοι ποτέ δεν ήμουν ούτε ο πολιτικάτης ούτε ο γιατρός των δημοσίων σχέσεων και πάντα σας έλεγα την αλήθεια και για τα προβλήματα της οικογένειάς σας, της υγείας σας, ξεκάθαρα και σταράτα και γι' αυτό πιστεύω ότι με είχατε εκτιμήσει σαν άνθρωπο και στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές με εμπιστευτήκατε να διοικήσω αυτή την πόλη μαζί με όλους τους ανθρώπους που είμαστε μαζί και πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη που μας δείξατε το 2010 την τιμήσαμε και τη διατηρούμε ακόμα. Τη διατηρούμε γιατί ποτέ δεν σας χαϊδέψαμε τα αυτιά, ποτέ δεν σας είπαμε ψέματα, ποτέ δεν σας δημιουργήσαμε ψευδεστήσεις και ούτε σήμερα παραμονές εκλογών ο Βασίλης ο Ζεμπάς, ο γιατρός σας, ο φίλος σας και οι συνεργάτες του μπορούν να έρθουν εδώ ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πόλης να σας πούνε πράγματα τα οποία πιθανόν να σας, σε εισαγωγικά, τώρα ο κόσμος δεν είναι κοροϊδό μετά από αυτά που είμαστε, πιθανόν να ποντάρει, να σας υφαρπάξει την ψήφο. Και επειδή έφτασα σε αυτή την παράγραφο, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι εδώ μεταξύ μας που πιθανόν σας έχουν τάξει ότι θα σας διορίσουν τα παιδιά για να σας πούνε ότι μόλις βγω εγώ δήμαρχος, γιατί δυστυχώς έχει γίνει και αυτό και σε ευρεία κλίμακα από κάποιους, από κάποιον μάλλον, όχι από κάποιους, συνυποψηφίους. Αν λοιπόν σας είπε κανείς ότι θα σας διορίσει τα παιδιά, σας διαβεβαιώ ότι δεν μπορεί να διορίσει ούτε ο Πρωθυπουργός κανέναν στο δημόσιο ή σε δήμο. Κανένας δεν μπορεί να διορίσει κανέναν. Σαν το είπα και χθες στην τηλεόραση, νομίζω ότι το είδατε, κανένας. Όλα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και βέβαια οι δυνατότητες προσλήψεως προσωπικού στους δήμους, μακάρι να ήταν πιο ανοιχτοί, μακάρι να ήταν πιο πολλοί αυτούς που μπορούσαμε να προσλάβουμε, διότι πραγματικά ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και την οικονομική δυνατότητα έχει να προσλάβει προσωπικό και κυρίαρχα να εξυπηρετεί στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά κυρίαρχα όμως έχει την ανάγκη, διότι όταν αναλάβαμε το Δήμο, για όσοι δεν το γνωρίζουν, οι άνθρωποι που δούλευαν στο Δήμο ήταν 690. Σήμερα δυστυχώς είναι 520 και είναι 170 λιγότερο. Και δεν λέω ότι 690 ήταν απαραίτητοι, ήταν πολλοί οι οποίοι ήταν διορισμένοι
μέσω κομματικών, μέσω της κομματοκρατίας που επικρατούσε χρόνια στην Ελλάδα, αλλά υπήρχαν και ειδικότητες τις οποίες τις είχε ανάγκη ο Δήμος, τους εργάτες καθαριότητες, τους εργάτες της αυτεπιστασίας, τους τεχνίτες, τους δημοτικούς αστυνόμους, τους φύλακες των σχολείων μας, όπου αυτοί δυστυχώς δεν τους έχουμε σήμερα και έχουν χάσει τη δουλειά τους, η οποία όμως είναι απαραίτητη για το Δήμο. Και μπορούμε και θα έπρεπε να τους έχουμε, και εγώ βέβαια έχω κάνει πάρα πολλά διαβήματα στην κυβέρνηση και τους δημοτικούς αστυνόμους, αλλά και τους φύλακες, να βρεθεί ένας τρόπος να επανέλθουν στο Δήμο, διότι είναι απαραίτητο. Συνεχίζοντας, έμαθα προχθές ότι πέρασε κάποιος υποψήφιος δήμαρχος στα Πευκάκια, εδώ, στην παραπάνω παιδική χαρά βέβαια, και κατήγγειλε ένα γεγονός. Ποιο? Ότι κάποια στιγμή εγώ, μαζί με τον εδώ φίλο σας, πιστεύω, και συνδημότη μας και γειτονά σας, τον Γιάννη τον Γουργούλη, κάποια στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνήσαμε έντονα για το τι γίνανε τις φορές, ασεγή. Οι φορές ασεγή, τουλάχιστον τα περισσότερα χρήματα, αποσβαίνονται δάνεια που ελήφθησαν για κάποια έργα στα Πευκάκια και για κάποιες δραστηριότητες που γίνανε στα Πευκάκια. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Καμία άλλη. Ό,τι άλλο ελέγχθη, βέβαια δεν θα, εγώ δεν είμαι να έρθω εδώ να κατηγορήσω κανέναν ότι είπε, έκανε κλπ. Διότι δεν είναι ούτε της κουλτούρας μου ούτε της προσωπικότητάς μου. Αυτή είναι η αλήθεια για το θέμα της εισφοράς γης στην περιοχή σας. Έχουν προγραμματιστεί λοιπόν, να επαναλάβω, για την επόμενα χρόνια στα Πευκάκια. Και εάν δεν ήμουν σίγουρος ότι θα γίνουν, δεν θα σας το έλεγα. Είμαι όμως βέβαιος ότι τα επόμενα 2 χρόνια, το αργότερο στα Πευκάκια, θα έχουν αποκτήσει τα Πευκάκια. Πρώτον, το βρεφονηπιακό σταθμό απέναντι στην οδό Μεγάλου Βασιλείου και Κάδμου. Το νηπιαγωγείο στον ίδιο χώρο όπου παραχωρήσαμε το οικόπεδο στον ΟΣΚ για να γίνουν οι διαδικασίες, γιατί είπαμε ότι εδώ ο Δήμος στα Πευκάκια έχει πάρα πολλά οικόπεδα. Παραχωρήσαμε το οικόπεδο στον ΟΣΚ για να μπορεί γρήγορα να προχωρήσει το νηπιαγωγείο, για να μην αναγκάζονται οι γονείς να περνάνε από απέναντι στο ένα το δημοτικό. Το 6ο γυμνάσιο, το οποίο σας το ανέφερα και προηγουμένως, και βέβαια θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, σιγά σιγά να χτίσουμε, σε εισαγωγικά το χτίσουμε, τα 23 στρέμματα στα Πευκάκια, για να τα χρησιμοποιεί όλη η Αγία Παρασκευή, έτσι. Δεν είναι το Πευκακίον αυτό, είναι για όλους τους δημότες της πόλης μας. Και βέβαια εκεί πέρα έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 4 έως 6 γήπεδα τέννις, 4 5x5, ένα κλειστό προπονητήριο, το οποίο δεν θα είναι ίσως ούτε το μισό του μεγαλύτερου ύψους που έχετε στα, θέλω να πω, δεν θα περνάει σε ύψος ούτως ώστε να προσβάλλει το περιβάλλον, ένα κολυμβητήριο το οποίο μικρό βέβαια των 25 μέτρων πισίνα, όπου θα είναι βυθισμένο ή δυνατόν όσο γίνεται προς τα κάτω για να μην σηκώνεται ψηλά και έχει, πώς το λένε εσείς οι μηχανικοί, τέλος πάντων, να μην είναι πολύ ψηλό και δημιουργεί εικόνα αντιαισθητική, και βέβαια το διάδρομο ο οποίος θα είναι γύρω-γύρω, όπου θα μπορεί να βαδίζει ο καθένας ή να βαδίζει ή να μέσα σε χώμα βέβαια, ο οποίο θα είναι στρωμένο, και ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ, και μια καντίνα βέβαια, σαν ένα μικρό χώρο να μπορεί ο καθένας να κάθεται, που θα φέρνει τα παιδιά του να περιμένει πότε θα τελειώσουν τις προπονήσεις τους και τη γυμναστική τους και όλα αυτά. Αυτά θα γίνουν στα Πευκάκια.
δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο και το κόστος για να γίνουν αυτά στα 23 στρέμματα ο Δήμος μπορεί να, τα κάνει, να το κάνει μόνος του και θα το κάνει μόνος του για να μην βάλουμε συνεταίρους σε κατοίκους για τα παιδιά μας και για τα σχολεία μας και για τους μεγάλους βέβαια οι οποίοι ίσως θα το χρησιμοποιούν κάποιοι αυτό το χώρο. Λοιπόν, ό,τι άλλο ακούγεται, ότι θα το δώσουμε σε ιδιώτες, ότι θα βάλουμε συνεταίρους ιδιώτες, όχι ότι είναι κακοί ιδιώτες. Μπορούμε αυτό το χώρο να το κάνουμε μόνοι μας, έχουμε την οικονομική δυνατότητα να το κάνουμε μόνοι μας. Και θα το κάνουμε μόνοι μας σιγά σιγά μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια. Θέλω από του βήματος αυτού πρώτον να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε απόψε εδώ και όλους όσους δεν μπόρεσαν να έρθουν, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και το σύλλογό σας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και τους προηγούμενους που ήταν πρόεδροι και αντιπρόεδροι κλπ. Και το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί πραγματικά ο Σύλλογος Πευχαγίων, τουλάχιστον όσα χρόνια ασχολούμαι εγώ εδώ με τα δημοτικά, δηλαδή 13-14 χρόνια, πραγματικά ήταν δυναμικός. Παρεμβάσεις, παραστάσεις, πιέσεις, βέβαια όχι για τον εαυτό τους. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Μιχαηλίδης, ούτε ο Βασίλης εδώ, ούτε όσοι ήταν πριν, ούτε ο κύριος Γεωργίου, ο οποίος από ό,τι ξέρω είναι στο εξωτερικό, ούτε ο σημερινός πρόεδρος με το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Στέφανος, ό,τι ζητούσαν ή ό,τι πίεζαν ή ό,τι απαιτούσαν από τις δημοτικές αρχές, το κάνανε για τον εαυτό τους, το κάνανε για σας. Και πραγματικά έτσι θα πρέπει να τους έχετε έτσι μπροστά και να έχετε καλή εικόνα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τα προβλήματα της περιοχής σας. Δεν ξέρω αν κάποιος έτσι από εσάς τους κατοίκους που είστε παρόν απόψε. Βέβαια, πριν ολοκληρώσω και θέλω να σας ρωτήσω κάτι, πίσω μας τη γέφυρα Γελαδάκη, το ξέχασα. Τη γέφυρα Γελαδάκη την άφησα τελευταία. Θα κάνω τρίπλα έτσι. Λοιπόν, φτιάξαμε 4 παιδικές χαρές στα Πευκάκια, στην Αγία Παρασκευή. Μια ζωή κάτοικοι σε εισαγωγικά της κάτω περιοχή φωνάζανε ότι στην κάτω περιοχή οι δήμαρχοι δεν κάνανε τίποτα και την έχουν έτσι και την έχουν αλλιώς. Βέβαια, εγώ έχω μεγαλώσει στην κάτω περιοχή, βέβαια, έτσι. Στην οδό Χίου και πού είναι το δημοτικό ιατρείο. Από το 1975, από δευτεροετής φοιτητής ιατρικής. Στην κάτω περιοχή, λοιπόν, φτιάξαμε, πέραν από αυτά που ξέρετε κλπ, φτιάξαμε, μάλλον στην όλη την Αγία Παρασκευή, φτιάξαμε 4 παιδικές χαρές καινούργιες. Και οι 4 είναι στην κάτω περιοχή. Η μία είναι αυτή πίσω μας. Πραγματικά τώρα προηγουμένως που ήρθα πήγα μέσα και ρώτησα τα μικρούλια πώς τη βλέπετε. Τους λέω πολύ ωραία, μου λέει δεν ξέρω ποιος είμαι. Βέβαια. Και βεβαίως έχουμε προγραμματίσει, γιατί είναι σημαντικό και ειδικά μετά από το γεγονός στο Ελληνικό, το οποίο το τραγικό γεγονός το οποίο έγινε από αμέλεια της Δημοτικής Αρχής, βέβαια, έτσι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, δεν ήταν από αμέλεια των ιδιωτών, διότι τον έλεγχο τον έχει πάντα η Δημοτική Αρχή. Οι παιδικές χαρές της Αγίας Παρασκευής δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν είχαν ΆΕΖΟ, έτσι δεν είναι, Καταρίνα? Όταν λέμε δεν είχαν ΆΕΖΟ, δεν είχαν επιστοποίηση λειτουργίας. Ναι, μεν επιβλέπονται, διορθώνονται, φτιάχνονται, αλλά οι παιδικές χαρές με τα σύγχρονους νόμους, τη σύγχρονη τεχνολογία, πρέπει να έχουν ΆΕΖΟ όλοι, όλες. Φτιάξαμε τις 4 μέσω του πράσινου ταμείου, δηλαδή δωρεάν. Η τεχνική υπηρεσία τις επόμενες μέρες, μόλις τελειώσουν οι εκλογές, έχει ετοιμάσει κατ' εντολή μου
άλλες 6 παιδικές χαρές με χρήματα δικά σας, γιατί τα χρήματα πραγματικά είναι δικά σας, δεν δικά μου. Εμένα με στείλατε εκεί να τα διαχειριστώ σωστά. Και το έκανα. Με χρήματα λοιπόν δικά σας, 300.000 περίπου ευρώ, θα φτιαχτούν όλες οι παιδικές χαρές της Αγίας Παρασκευής, όπως είναι αυτοί πίσω μας, να έχουν πιστοποίηση, γιατί τα σίδερα της φυλακής δεν είναι για τους λεβέντες. Έτσι. Ο Δήμαρχος, αν συμβεί κάτι σε οτιδήποτε, θα έχει την ευθύνη, πέραν την πολιτική, η οποία είναι ανώδυνη καμιά φορά, την ηθική, αλλά και την νομική. Λοιπόν, άφησα λοιπόν τελευταία τη γέφυρα Γελαδάκη, γιατί όταν αναλάβαμε το Δήμο, βρήκαμε ορισμένα, θα έλεγα, έργα διεκδικήσεις δεκαετιών. Και εμείς, και ένα από αυτά ήταν η γέφυρα Γελαδάκη. Τουλάχιστον από ό,τι μου έχουν πει, εγώ 14 χρόνια τη θυμάμαι, η γέφυρα Γελαδάκη, Αλλά εδώ ο Βασίλης μου, λέει, μου είχε πει μια φορά, τι 14, μου λέει 25 και βάλε. Διεκδικήσεων. Εμείς, παρόλη την οικονομική δυσχέρεια που επικρατούσε στη χώρα, ήταν απλό. Κατεβήκαμε στον Υπουργό, τότε Υπουργός την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ήταν ο κύριος Ρέπας, στη συνέχεια στον επόμενο Υπουργό, παρόλες τις πιέσεις που ασκήθηκαν από κάποιο συγκεκριμένο άτομο, το γνωρίζετε όλοι, παρενέβαινε, τον βρίσκαμε πάντα μπροστά μας. Τον παρακάμψαμε και μετά από τόσα χρόνια η γέφυρα Γελαδάκη γίνεται. Νομίζω ότι δεν είναι πλέον στα λόγια. Και ένα από τα συνθήματα που έχουμε βάλει στο φυλάδιό μας είναι ότι μέχρι χθες ήμασταν ακροατές έργων, σήμερα όμως στην Αγία Παρασκευή είμαστε θεατές έργων. Δεν ξέρω αν κάποιος φίλος, συμπολίτης, θέλει κάτι να μου πει, να πει, να ρωτήσει, μέχρι μια, δυο, τρεις ερωτήσεις επιτρέπονται. Για να μην σας καθυστερώ. Ιδάλλως, να σας πω ότι έχουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο πραγματικά τους έχουμε όλους μαζί βγάλει σε έντυπο, το οποίο δεν το έχουμε μαζί μας, δεν ξέρω αν έχουμε, αλλά αν περάσετε από το γραφείο μας θα το δείτε, να επιλέξετε τους καλύτερους κατά την άποψή σας. Θέλω να σας καλέσω, το κάνω πάντα και την προηγούμενη φορά, να βάλετε στα ψηφοδέλτια 3 σταυρούς, μέχρι 3 μπορείτε, μην βάλετε έναν μόνο, να βάλετε 3 σταυρούς, γιατί όλοι είναι άξιοι, όλοι πρέπει να τιμηθούν, οι οποίοι πραγματικά εμένα και οι 50-51 με τιμούν, που με εμπιστεύτηκαν να είναι στο πλευρό μου, να πάμε μαζί στις επόμενες πενταετία, να πάμε μαζί την πόλη όσο πιο πέρα μπορούμε. Λοιπόν, να βάλετε σε όλα τα ψηφοδέλτια 3 σταυρούς, για να τιμήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι με τιμούν και πιστεύω ότι θα τιμήσουν στη συνέχεια και, και εσάς με την προσφορά τους. Με την προσφορά του στην πόλη. Θα διαβάσω το, έτσι είναι, το ψηφοδέλτιο όλο. Λοιπόν, επικεφαλής είμαι εγώ, ο Βασίλης Ζορμπάρνο, ξέρετε, γιατρός πνευμονολόγος. Λοιπόν, ο κύριος Αθανασόπουλος Άγγελος, διεθνολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας. Η κυρία Αλβέρτου Άννα, καθηγήτρια γαλλικών.
Τώρα βέβαια αν θέλουν να έρχονται, εντάξει, τώρα δεν ξέρω, σας έχουν μοιράσει τα φυλλαδιά τους, βέβαια δεν χρειάζεται. Εντάξει, ο κύριος Βρόντος Κωνσταντίνος, επιχειρηματίας, ο κύριος Γαργάλας Τέριος, μουσικοσυνθέτης, η κυρία Γκόρου Ξένια, συνταξιούχος της ΔΕΗ, συγγραφέας, ο κύριος Γούναρς Χρήστος, τοπογράφος μηχανικός, ο Γιάννης Γουργούλης, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, ο Δάμας ο Δημήτρης, πτυχιούχος τουριστικών επαγγελμάτων, ο Τάσος ο Δράκος, τεχνολόγος, τοπογράφος, μηχανικός, ο Ζερβός ο Γιώργος, καθηγητής φυσικής αγωγής, ο Σωτήρης Ισαΐας, πολιτικός επιστήμων, διεθνολόγος, ο Δημήτρης ο Θωμάς, δημοσιογράφος, η Σοφία Ιωαννίδου, καθηγήτρια φυσικής, ο Γιώργος ο Καζάκος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, ο Βαγγέλης ο Καλακώνας, πολιτικός μηχανικός, ο Γιάννης ο Καρατζής, επιχειρηματίας, η Έφη Καψοκεφάλου, φαρμακοποιός, ο Γιάννης ο Κομιώτης, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, εν αποστρατεία βεβαίως, γιατί δεν επιτρέπεται, η Διονυσία, η Κοπανά Μπαρτζή, αρχιτέκτον μηχανικός, στον ΟΣΚ, η Κουρίτσα Τμά, η Γιάννα, ιατρός ακτινολόγος, ο Θανάσης ο Κουταβάς, κατασκευαστής εργολάβος, μικροκατασκευής, μη φανταστεί τον μεγάλο εργολάβος, έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος ο Κοβέος Ντούσκος, επιχειρηματίας, ο Μανώλης ο Κωνσταντακόπουλος, καθηγητής μαθηματικός, ο Τιμολέων ο Κωστόπουλος, οικονομολόγος, ο Διονύσης ο Λέκας, φαρμακοποιός, ο Γιώργος ο Μακριαλέας, δημόσιος υπάλληλος στην πολιτική αεροπορία, ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, η Φωτεινή Μποροδήμου Μαυρίδη, οδοντοτεχνίτης, η Μαρίνα η Μουμούρη, διπλωματούχος, διοίκηση επιχειρήσεων, η Γερασιμία Μουχτούρη, καθηγήτρια φιλόλογος, ο Γιάννης ο Μπαλτόπουλος, ειδικευόμενος ορθοπαιδικός χειρουργός, η Νικολέτα η Μπελεχρή Κυριάκου, εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής, ο Χρήστος ο Πίτος, σύμβουλος επιχειρήσεων, η Μαρία Ιμπράμη, δικηγόρος, η Σοφία Οικονόμου, πτυχιούχος, διοίκηση επιχειρήσεων, η Ευγενία η Παπαγεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος, ο Νίκος ο Παναγόπουλος, θεολόγος, η Ελευθερία η Παπαδοπούλου, κτηνίατρος, η Δήμητρα η Πανουσοπούλου, πτυχιούχος πολιτικών επιστημών και δημόσιας διοίκησης, ο Σπύρος ο Παπασπύρος, συνταγματάρχης εν αποστρατεία, ο Θανάης ο Παπασταθάκης, πολιτικός μηχανικός, δημοσιογράφος, ο Γιάννης ο Παύλου, καθηγητής φυσικής αγωγής, ο Γιάννης ο Προκοπέας, υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, ο Μάριος ο Ρούκης, ιδιωτικός υπάλληλος, ο Βασίλης ο Σάρκουλας, οδοντίατρος, ο Νίκος ο Σπηλιώτης, ιδιωτικός υπάλληλος, ο Νίκος ο Σικιώτης, πτυχιούχος πληροφορικής τηλεπικοινωνιών του Μετσοβίου, η Ευγενία η Τρίχοβιτς, φοροτεχνικός, λογίστρια φοροτεχνικός, ο Κώστας ο Τσαμπάς, υποστράτηγος στην αποστρατεία και ο Σταμάτης ο Φόλας, ταξιέρχος στην αποστρατεία. Ελπίζω, Μαριλού, να μην ξεχάσει κανέναν, πάλι, γιατί... Όχι, δεν έχει ξεχάσει κανέναν, εντάξει. Λοιπόν, ποιος? Ο? Άρα ξέχασε έναν. Μαριλού, πάλι. Λοιπόν, πάλι Μαριλένα η γραμματέα, ξέχασε έναν. Το έχει συνήθειο. Τη συγχωρούμε όμως. Δεν πειράζει. Είναι ο Δημήτρης ο Χίρτογλου, του πολεμικού ναυτικού, αξιωματικός στην αποστρατεία. Δεν πειράζει, ακούγεται πιο καλά. Όταν το ξεχνάνε κάποιος, διαφημίζεται περισσότερο. Μάλλον επίτηδες το κάνει, είναι δάχτυλος. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά.
Να είστε βέβαιοι ότι για αυτά τα οποία δεσμεύομαι, και δεν δεσμεύομαι μόνος μου, δεσμευόμαστε όλοι μαζί, εμείς θα κάνουμε ό,τι, όχι μόνο ό,τι περνάει, θα κάνουμε τα πάντα να ανταποκριθούμε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όταν υπόσχεσαι στους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζεις και ζεις σε μια πόλη και δεν υπόσχεσαι μέσω των τηλεοράσεων και από μακριά που δεν σε ξέρουν και δεν τους ξέρεις, δεν τους έχεις ξαναδεί, δεν ήταν ποτέ δυνατόν για μένα να λέω πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά να γίνουν, ψέματα, να χαϊδεύω αυτιά. Και όταν στη συνέχεια τον βλέπω τον συμπολίτη μου να έρχεται από απέναντι, να είμαι αναγκασμένος ή να στρίψω στη γωνία να εξαφανιστώ, ή όταν έρθει να μην μπορώ να τον κοιτάξω στα μάτια και να κοιτάω τα κορδόνια των παπουτσών. Γι' αυτό δεν μπόρεσα ποτέ, δεν θα μπορέσω βέβαια και τώρα ειδικά στα 60 μου, να λέω ψέματα, να υπόσχομαι πράγματα που δεν είναι εφικτά και με το μόνο σκοπό να υφαρπάξω την ψήφο. Ό,τι χειρότερο που μπορεί να συμβεί, πιστεύω, σε έναν άνθρωπο. Βέβαια ακόμα οι βαυρογιαλούρδες, δόξα τω Θεώ, κυκλοφορούν στην Ελλάδα γεμάτοι, αλλά είναι στο χέρι σας να τους εξαφανίσετε, ούτως ώστε αυτό το χρωστάμε στα παιδιά μας, να μπορέσουν αύριο μέσα σε αυτή τη χώρα τα παιδιά μας να έχουν ένα μέλλον. Νομίζω ότι είναι κάποιοι υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι παρόντες. Μόνος είσαι, κύριε Δρύβα. Νόμιζα ότι που είχαν πει ότι θα έρθουν και άλλοι. Τέλος πάντων, ο κύριος Δρύβας είναι υποψήφιος περιφέρεια. Την προηγούμενη φορά ήταν καλιά δεκαριά από όλες τις παρατάξεις, και από τον κύριο Σγουρό και από τον κύριο Κουμουτσάκο. Τώρα είστε μόνος σήμερα, θυμάμαι με την παρουσία σας, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Δρύβας είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Χαλαντρέως, δίπλα, δηλαδή το Χαλάντρι είναι σύνορα. Τι σύνορα, δίπλα είναι. Έτσι εδώ η Παμινόντα, η μισή είναι Χαλάντρι. Είναι οριακός. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Κουμουτσάκο. Περιφερειακός εντάξει. Και δημοτικός σύμβουλος βέβαια στο Δήμο Χαλαντρίου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πραγματικά και εκείνο το οποίο να ζητήσω και μια χάρη. Να ζητήσω, έχω δικαίωμα. Θα ήθελα φεύγοντας να πάρετε όχι πολλά, 1, 2, 3 φυλάδια από αυτά, από το πρόγραμμά μας και το τι έχουμε κάνει, να τα δώσετε σε 2 γειτονές σας, οι οποίοι δεν ήρθαν απόψε εδώ. Να τους δώσετε να τα δουν, να τα διαβάσουν και να μας κρίνουν. Και όχι μόνο να μας κρίνουν μέσα από αυτό, αλλά να μας κρίνουν και ότι αναλάβαμε το Δήμο στην πιο δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα μας. Και παρόλο ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη, εμείς τα καταφέραμε και έχουμε το Δήμο σε πάρα πολύ κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση και οικονομικά και από όλα. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ.